Θα συζητήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για την επανένταξη του Ράλι Ακρόπολη στο WRC και για την διεξαγωγή του αγώνα στη χώρα μας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο κύριος Τσάδαρης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στη χώρα, είναι μαζί μας στο Δελτίο. Καλησπέρα σας, κύριε Τσάδαρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε Παλιού. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση να καλησπερίσουμε και τους τηλεθεατές μας. Οι προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί από τις δύο περιοχές της χώρας που το διεκδικούν, τη Λαμία και του Λουτράκη. Είναι δύσκολη επιλογή? Σίγουρα είναι δύσκολη, γιατί κάθε περιοχή έχει τα υπέρ και τα κατά της. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς, εγώ δεν βρίσκομαι στο δίλημα της επιλογής περιοχής, γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Ωστόσο, έχετε εμπειρία πάνω σε αυτό. Βρίσκεστε και στην Επιτροπή Διοργανώσεων. Πλήρουν, πιστεύετε, τις προϋποθέσεις οι δύο περιοχές ή κάποια από τις δύο βρίσκεται πιο κοντά στις απαιτήσεις των διοργανωτών της Διεθνούς Ομοσπονδίας? Γιατί εσείς γνωρίζετε καλά ποιες είναι οι απαιτήσεις. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, και οι δύο περιοχές πληρούν τις προϋποθέσεις. Ναι. Με την κάθε μία να έχει τα υπέρ της και τα κατά της. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι η Διεθνής Ομοσπονδία θα πει τη γνώμη της και τελικά η κυβέρνηση η ίδια είναι αυτή που θα αποφασίσει την περιοχή. Άρα τελικά θα είναι πολιτική η απόφαση? Όχι, όχι, δεν θα είναι πολιτική. Θα έχει να κάνει με μια σειρά παραγόντων που κυρίως είναι τεχνικοί παράγοντες, ώστε να ευχαριστήσουμε αφενός αυτούς που μας ανέθεσαν τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης το 2021 mm-hmm. και αφετέρου να φέρουμε εις πέρας ένα έργο το οποίο είναι εθνικής εμβέλειας και, αν το θέλετε, θα παγιώσει τη θέση του Ακρόπολης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Και οι δύο περιοχές έχουν φιλοξενήσει το Ράλι των Θεών, έχουν την εμπειρία. Ωστόσο, εδώ η δική μας περιοχή, η Στερεά, έχει την παράδοση που προβάλλει κυρίως τις ιστορικές διαδρομές. Παίζει αυτό ρόλο, πιστεύετε? Οπωσδήποτε παίζει ρόλο, όπως παίζουν ρόλο και οι ειδικές διαδρομές που βρίσκονται στην περιοχή της Λαμίας, γύρω από τη Λαμία. Mm-hmm. Το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί, να μοιραστεί η φιλοξενία και στις δύο περιοχές υπάρχει? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τεχνικά εφικτό σε σχέση με τις σύγχρονες προδιαγραφές που έχει η Διεθνής Ομοσπονδία. Γιατί τα πράγματα από τότε που φιλοξενήσαμε για τελευταία φορά Ράλι Ακρόπολης, δηλαδή το 2013, έχουν αλλάξει πολύ, τουλάχιστον όσον αφορά τις απαιτήσεις και της Διεθνούς Ομοσπονδίας αλλά και του Promoter. Οπότε αυτή σίγουρα η γνώμη τους θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Mm-hmm. Έχουν πράγματα τα οποία προκρίνουν ότι είναι πρωτεύοντα και πράγματα τα οποία θεωρούν ότι είναι επουσιώδη. Δεν ξέρω ακριβώς θέλετε να μας πείτε κάποια παραδείγματα, ποιες είναι οι απαιτήσεις? Ενδεχομένως, προσπαθώντας να μπω στο μυαλό τους και στα παπούτσια τους, ενδεχομένως να είναι πρωτεύον θέμα το να βρίσκεσαι κοντά σε κέντρο, ή να είναι πρωτεύον θέμα ο αγωνιστικός χώρος, ή να είναι οι επικοινωνιακές απαιτήσεις του αγώνα, ή να είναι η ξενοδοχειακή υποστήριξη. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αξιολογούν το σύνολο των απαιτήσεων προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός αγώνας κατά αυτούς. Mm-hmm. Την απόφαση πότε θα τη γνωρίζουμε? Θέλω να πιστεύω σύντομα. Νομίζω μέσα στον Απρίλιο θα πρέπει να έχει τελειώσει. Είναι θέμα δηλαδή ημερών, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι θέμα ημερών, γιατί μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγες μέρες πήραμε το Go On για το 2021. Ναι. Μέχρι τώρα είμαστε ένας αμοιβός αγώνας, δηλαδή ένας αγώνας ο οποίος ενδεχομένως θα αντικαθιστούσε κάποιον από αυτούς που είχαν προγραμματιστεί αρχικά για το 2021. Και η συμφωνία είναι διετής. Από τι θα εξαρτηθεί εάν θα συνεχίσει το Ράλι Ακρόπολης στο WRC στη χώρα μας? Αυτό σας είπα και πριν, λοιπόν. Ναι. Εξαρτάται από εμάς, διοργανώνοντας έναν άψογο αγώνα σε όλα τα επίπεδα, να διεκδικήσουμε και το πέραν του 2022. Για το 2021 και το 2022 είναι δεδομένο ότι θα διεξαχθεί Ράλι Ακρόπολης στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, που τώρα τελευταία το λέμε WRC. Θα γίνουν και άλλες δράσεις παράλληλα με το Ράλι Ακρόπολης? Ο ρόλος ο δικός σας, της δικής σας επιτροπής, ποιος είναι σε αυτή τη διοργάνωση? Η δική μας επιτροπή έχει διτό ρόλο. Ο πρώτος ήταν η διεκδίκηση. Μέχρι στιγμής το καταφέραμε όσον αφορά το Ράλι Ακρόπολης. Και ο δεύτερος είναι η οργάνωση. Και θα υπάρχουν και άλλες δράσεις? Τι θα περιλαμβάνει? Ναι. Με πυρήνα, λοιπόν, το Ράλι Ακρόπολης, με αφορμή το Ράλι Ακρόπολης, με κέντρο το Ράλι Ακρόπολης, αυτό το γεγονός της παγκόσμιας εμβέλειας που θα διεξαχθεί, θα γίνουν δράσεις σε όλες τις περιοχές της χώρας. Κυρίως δράσεις που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, αλλά και γενικότερα με την αυτοκίνηση. Προκειμένου το γεγονός αυτό, το αγωνιστικό γεγονός
που λέγεται Ράλι Ακρόπολης, να έχει και κοινωνικές προεκτάσεις και να έχει ένα θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, στο κοινωνικό σύνολο της χώρας, η οποία, όπως ξέρουμε όλοι, μαστίζεται από τα τροχαία δυστυχήματα. Μάλιστα. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την απόφαση για το πού τελικά θα διεξαχθεί στην χώρα μας το Ράλι Ακρόπολης, γιατί ύστερα το διεκδικεί με όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει, που περιλαμβάνει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω μια τελευταία λέξη, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Θεωρώ πολύ πιο σημαντικό για όλους τους Έλληνες το ότι καταφέραμε να πάρουμε ξανά ένα τέτοιο γεγονός, να το διοργανώσουμε εμείς σαν Ελλάδα. Να έρθει και πάλι στην Ελλάδα, βεβαίως. Ήταν όνειρο απατηλό μέχρι πριν από λίγο καιρό και δευτερευούς σημασίας το αν θα γίνει στη Λαμία, στο Λουτράκι, στην Κρήτη ή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτό αντανακλά στην εικόνα της χώρας σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως περιοχής. Εντάξει, μας εδώ στη Λαμία πάντως μας ενδιαφέρει και αυτό, έτσι, γιατί το έχουμε φιλοξενήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια και το διεκδικούμε. Είμαστε από τις δύο περιοχές μόνο της χώρας που το διεκδικούμε. Οπότε μας ενδιαφέρει να γίνει και εδώ. Συμφωνώ απόλυτα και σαν αγωνιζόμενος θα ήθελα και εγώ να είναι εκεί. Έτσι. Να ευχηθούμε λοιπόν να σας δούμε από κοντά και πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.